πρόσφατα γράφτηκε ότι σας έγινε η πρόταση και για το Ελλάδα έχει ταλέντο, για την Κριτική Επιτροπή. Ο κύριος Αλαφούζος όντως πήρε τηλέφωνο και συναντηθήκαμε και το μόνο που είναι σίγουρο είναι ότι επειδή είναι, εγώ έχω θέση, εγώ δεν έχω αλλάξει. Όπως ήμουνα είμαι, όπως με ψηφίσανε, έτσι, δεν έχω αλλάξει να κάνω το πολιτικό. Βεβαίως θα το έκανα το ταλέντο, αν υπό δύο όρους. Ο πρώτος όρος είναι ότι χρήματα είναι να πάρω εγώ, να τα παίρνει ο κόσμος και να έχει φαγητά και να καλύπτει τις ανάγκες άτομα που έχουν πραγματικά ανάγκη και εκεί τα βρήκαμε. Το δεύτερο τέτοιο είναι για να κάνεις κάτι πρέπει να έχει χημεία. Για να έχω εγώ χημεία μαζί του. Και είχα ορισμένες ιδέες και θα σας το πω αύριο, γιατί αύριο θα έχω τις απαντήσεις. Όπως είδατε και εσείς, ο Ηλίας Ψινάκης μας έταξε τις υπόλοιπες δηλώσεις την επόμενη μέρα με περισσότερες λεπτομέρειες. Όπερ και γένετο. Ο αγαπημένος δήμαρχος Μαραθώνα μας αποκάλυψε τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής για το σοου του καναλιού του Φαλήρου. Σήμερα μου είπατε ότι θα μου ανακοινώνατε αυτά τα ονόματα ή τουλάχιστον να θα συμμετέχετε. Εγώ ήθελα να κάνω μια, όπως με το Μητσικώστα, ας πούμε, που έχουμε χημεία, την Γκαβογιάννη, τη Δήμητρα Παπαδοπούλου, την Μπακοδήμου, τον Πανούση. Τα ονόματα ο Πανούση σήμερα μου είπε ότι δεν μπορεί, αλλά ο Τζιτζικώστας μου είπε είναι μέσα. Ο Μητσικώστας, τους μπερδεύω πάντα. Ναι, ναι, τώρα ναι, γιατί είναι και οι δύο φίλοι μου, ναι. Όταν ωστόσο ρωτήθηκε για τον Σάκη Τανιμανίδη, απάντησε απαξιωτικά. Είχε ακουστεί και το όνομα του Σάκη Τανιμανίδη ότι έχει προταθεί. Α, δεν τα ξέρω. Ούτε τι χρώμα έχει κοιλότητα της Μενεγάλη.